Γεια, είμαι ο Κέικ. Δύο πραγματάκια πριν ξεκινήσει το βίντεο. Δεν θα αργήσω. Πρώτον, αυτή τη στιγμή κάνω giveaway το καινούργιο code για PC στη σελίδα το Facebook του καναλιού, τέλος πάντων. Μόνο ένα σχόλιο θέλω, τίποτα άλλο. Δεν θέλω μαλακίες και πίπες. Το link θα είναι στην περιγραφή και ο νικητής θα ανακοινωθεί την Τρίτη που έρχεται. Και δεύτερον, από τη στιγμή που τέλειωσα την τελευταία σειρά, άρχισα να ψάχνω μαζί σας έτσι και βρήκα διάφορα περίεργα και παράξενα games. Ένα από αυτά είναι αυτό που θα δείτε τώρα. Ωραία, για σας έχω μια ερώτηση μόνο. Εφόσον δείτε το βίντεο και διαμορφώσετε μια γνώμη, θα γουσταράτε το κάνω σειρά? Αυτά. Με βάση το soundtrack κάτι μου λέει πως δεν θα είναι ευχάριστη εμπειρία. Και αυτό είναι αίμα. Α, όχι, είναι άνθρωπος του οποίου μου έχει σαπίσει. Είναι... γυναίκα? Σε προτιμούσα σάπια τώρα, σε πιο δρομακτική. Κοιτάει στην ψυχή μου. Oh, okay. Ναυάγιο? Ναυάγιο. Από ό,τι φαίνεται. Δεν έχω πειράξει κάτι στο βίντεο. Το παιχνίδι από μόνο του είναι ασπρόμαυρο. Οκ, okay, έτσι βαράμε. Πήραμε ένα βέλος. Αυτά κατά πάσα πιθανότητα είναι από το καράβι. Έτσι, τα ξέβρα στη θάλασσα μαζί με μένα. Δεν έχω πειράξει κάτι στο παιχνίδι, είναι ασπρόμαυρο από μόνο του. Υποθέτω πως είναι φτιαγμένο για να το παίξεις έτσι, μιας και ξεκινάει έτσι το game. Αλλά υπάρχει επιλογή να βάλεις λίγο χρώμα στη μίξη. Το δοκίμασα λίγο πριν που έπαιζα με τις ρυθμίσεις για να δω πως θα το γράψω. Και ειλικρινά δεν ξέρω, είναι... τι προτιμάτε εσείς? Εμένα δεν θα μεγαλούσα να το παίξω και έτσι, μιας και από ό,τι φαίνεται... Ου, όμορφο. Μιας και από ό,τι φαίνεται έτσι προορίζεται να το παίξει το παιχνίδι άλλωστε. Τι να πω, δεν ξέρω. Εμένα δεν με χαλάει και πιστεύω του δίνει στυλάκι και το κάνει ιδιαίτερο κιόλας, να πω την αλήθεια. Απλά σπάω κουτιά. Ασυνείδητα τόση ώρα. Είναι το ένστικτο του τέτοιου, του ναυαγού, να σπάσει τα κουτιά. Ή το ένστικτο κάποιου που έχει παίξει πολλά παιχνίδια, στα οποία κουτιά σπάνε. Εκεί έχει κάτι, ή απλά είναι μια σκοτεινή γωνία? Είναι μια σκοτεινή γωνία. Ωραία. Οκ, okay, οπότε συνεχίζουμε. Φαντάζομαι εκεί πέρα πάνω δεξιά θα πρέπει να πάω. Το παιχνίδι, αν και ασπρόμαυρο, είναι πάρα πολύ όμορφο. Οκ, okay, αυτό είναι αίμα. Μου φαίνεται σαν αίμα. Αλλά γιατί είναι στρίζες? Γιατί είναι στρίζες από τα χόρτα? Μάλλον η θάλασσα μας ξέβρασε σε μια χώρα στην οποία για λίπασμα χρησιμοποιούν αίμα. Ωου. Εντάξει, δες πως είναι το δάσος, λες και είναι στόμα. Έτοιμα να σε φάει. Εδώ δεν έχει... α, έχει. Από ό,τι φαίνεται η παλέτα των χρωμάτων που θα χρησιμοποιήσει το game είναι άσπρο, μαύρο και κόκκινο. Περιορισμένο μένα, αλλά δουλεύει. Μαλάκα, δεν ξέρω πως ακούγεται σε εσάς. Εγώ αυτή τη στιγμή το παίζω με ακουστικά. Είναι βράδυ. Ου! Οκ, okay. Εχθρός? Όχι. Κοκκινοσκουφίτσα? Ίσως. Για δούμε. Δεν ξέρω ποιος είσαι και γιατί ήρθες εδώ, αλλά πρέπει να φύγεις πριν παγιδευτείς σε αυτό το μέρος όπως εγώ. Τι? Αυτό το αγαλματάκι που είναι σκαλισμένο στο ξύλο Ινδιάνικης φύσεως, 100%. Κάνει μπαμ.
ψάχνω για κάτι συγκεκριμένο, πρέπει να... γαμίσου. Τι έλεγα, ναι, παίζω το game με ακουστικά, είναι βράδυ και τα ακουστικά μου είναι δυνατά τέλος πάντων. Α, και τώρα επικρατεί απόλυτη ησυχία. Φουλ αντίθεση με αυτό που προσπαθούσα να πω. Α, ευχαριστώ. Και... απλά νιώθω σαν να είμαι μέσα στο δάσος. Έμα είναι αυτό πάλι. Δεν ξέρω. Το ασπρόμαυρο, η απόλυτη ησυχία, το μη φιλόξενο δάσος, μου δίνει την εντύπωση πως θα ακολουθήσει θάνατος. Ω, το παίρνω. Αγαπητέ κύριε ή κύρια. Έχω διάφορα που μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Σου προσφέρω ένα τσάμπα τόξο. Πελάτης. Πελάτης πιανού του πάγκου. Ένας πάγκος μόλις μου έδωσε συμβουλές για το πώς μπορώ να αντιμετωπίσω εχθρούς και μου πρόσφερε ένα τσάμπα τόξο. Okay. Καλά πάμε. Το παιχνίδι κάνει μια δυνατή αρχή. Δεν ξέρω, το κόκκινο κάνει πολύ αντίθεση με το υπόλοιπο σκηνικό. Ου, κάτι βλέπω εκεί πέρα. Όχι, τίποτα δεν είναι. Είναι γράμμα. Κάνει πολύ αντίθεση. Δηλαδή, το κατάλληλο χρώμα. Πιστεύω, ας πούμε, μπλε δεν θα κάνει το ίδιο πράγμα, την ίδια δουλειά. Και ίσως όντως παίζει ρόλο το κόκκινο. Πηξίδα. Οκ. Τζον Χάου. Λέγεται ο πολιτής. Τέλος πάντων, τι ξέρουμε μέχρι στιγμής? Ξέρουμε ότι μας ξέβρασε η θάλασσα. Ξέρουμε ότι ναυαγήσαμε. Αυτά. Α, ξέρουμε ότι είμαστε στο ίδιο δάσο με την κοκκινή σκουφίτσα. Οπότε πρέπει να ψάχνουμε για τον λύκο. Είναι άνθρωπος εκείνο. Κρύβεται κάτι μέσα στα... Μου δώσε τόξο, οπότε υποθέτω πως κάτι θα υπάρχει εδώ για να χρησιμοποιήσω το τόξο. Α, όχι, δεν είναι άνθρωπος. Αυτό είναι άνθρωπος όμως. Αρκούδα! Τι έκανε έτσι? Αγριόχειρος σκάτα. Κάτι μούγκρισε. Ακούω πράγματα. Φοράει πανοπλία και ιστορίες. Αυτός μου γκρίζει. Αυτός μου γκρίζει. Αυτός μου γκρίζει. Άντε γαμίσου. Πήρα το πιστόλι του. Okay. Με βάση το πιστόλι, την πανοπλία και τα πλοία στο ναυάγιο, το παιχνίδι παίρνει μέρος στο παρελθόν. Βρήκα όλα τα σεντούκια. Αυτά τα σεντούκια ήταν από το ναυάγιο. Κάποιος τα έστειρε και τα άφησε εδώ πέρα. Ου, αυτό είναι μάτι. Τι σκάτα. Μάτι για κλειδαριά, ξέρω εγώ, για να ξεκλειδώσω το σεντούκι. Καλή φάση. Ναι, το παιχνίδι δεν διαδραματίζεται στο παρόν. 100%. Είμαστε στο παρελθόν. Τώρα, ακριβέστατη ημερομηνία δεν μπορώ να πω. Θα δούμε. Τα όπλα που παίρνει στους εχθρούς είναι φθινιάρικα. Okay. Μας κάνει πρόλογο για να αγοράσουμε τα πράγματά του. Μαλάκα, αρκίζομαι, αισθάνομαι σε δάσος κανονικά, μέσα σε δάσος. Μεξί φυσάει κιόλας σήμερα, έτυχε να φυσάει σήμερα έξω. Και ακούω τον αέρα τέλος πάντων από το παράθυρό μου. Και έχει λίγο ψύχρα. Και νιώθω σαν πως όταν φυσάει στα παιχνίδια, σαν να φυσάει ξέρω εγώ μέσα στο δωμάτιό μου, είναι περίεργο. Okay. Λέει πως οι εχθροί μπορούν να με ακούσουν, να σκύψω και να χρησιμοποιήσω έξυπνα τον αέρα για να καλύψουν τα βήματά μου, ξέρεις, το θρόισμα των φίλων. Φυσάει, οπότε δεν με ακούει.
Αν και αφιβάλλω αν μπορεί να με ακούσει μέσα σε εκείνη την πανοπλία. Νεκρός. Τον πέτυχα στο λαιμό ή το βέλος μου πέρασε μέσα από το κράνος του. Για να δούμε τη φάτσα σου. Δεν έχεις φάτσα. Επίσης αμφιβάλλω αν είσαι άνθρωπος. Οι άνθρωποι δεν βγάζουν τέτοιους ήχους. Εντάξει, ίσως να βγάζω μερικές φορές τέτοιους ήχους. Είναι πολύ όμορφο. Είναι πολύ όμορφο και επικρατούν μόνο τρία χρώματα. Σημαία! Αγγλική σημαία? Αγγλική σημαία μου φάνηκε. Τίποτα άλλο τριγύρω. Αυτό είναι ένα φρούριο. Οπότε κατά πάσα πιθανότητα θα πάμε μέσα. Εκεί στο βάθος. Άνθρωπος. Ψέματα. Θάμνος ήταν. Άνοιξε από μόνη της. Αυτό είναι πολύ ευγενικό σίγουρα. Τι σκατά ακούγεται? Τι ακούγεται ρε μαλάκα? Α, η σημαία. Φρίκαρα. Ναι, είναι πολύ ευγενικό αλλά δεν είναι καλό σημάδι. Ου, χάρτης. Είμαστε εδώ. Ήρθαμε από εκεί. Οκ. Από εδώ αγοράζεις. Αν και δεν έχω λεφτά για να αγοράσω κάτι. Αυτό. Α. Ένα φτιαράκι. Σκεπάρι. Πώς κατάλαγεται. Αυτό που σκάβεις τέλος πάντων εκεί. Πιες νερό για να γεμίσεις τη ζωή σου. Οκ. Είναι πολύ όμορφο το παιδί. Άνθρωπος. Πες ένα διότι έχει κόκκινο φως, γιατί είναι ακίνητος. Ο Ινδιάνος βασιλιάς δέχθηκε τα εργαλεία που του κάναμε δώρο και σε αντάλλαγμα μας έδωσε φαΐ. Κρέας και τέτοιο. Και καλαμπόκι. Οκ. Δε, θέλω να προχωρήσω λίγο. Θέλω να κρατήσω μια απόσταση από αυτό το πράγμα. Δεν είμαι σίγουρος για το τι είναι ακόμα. Α. Έχει πετρώσει. Μέδουσα. Q, στοιχεία. Για να δούμε. Αυτό και αυτό. Οκ. Τα στοιχεία μας οδηγούν στο τίποτα. Ου. Για να δούμε. Τι είπε? Δεν διάβασα. Κάτι φαίνεται ότι είναι θαμμένο εδώ, αλλά δεν μπορείς να σκάψεις. Γιατί έχει πολλές πέτρες από πάνω. Ναι, θα μπορούσα να σηκώσω τις πέτρες και μετά το σκάψω. Καμπάνα, να τη βάλω εκεί που ήτανε. Ωραία, πού ήτανε? Συγγνώμη που δεν μιλάω πολύ και ξέρεις έτσι μολεκτικά απλά τις παρατηρήσεις, αλλά προσπαθώ έτσι να μπω στο κλίμα του παιχνιδιού, άδειο. Ωου, δεν σε είδα σένα. Πετρωμένος. Από ό,τι φαίνεται και ο τελευταίος Άγγλος μέσα στο φρούριο είναι νεκρός. Ωραία. Τάφοι! Που αναβοσβήνουν. Κι εγώ θέλω τέτοιο τάφο που αναβοσβήνει. Όλοι οι Άγγλοι είναι ακίνητοι. Πιο ακίνητοι από ό,τι είναι συνήθως. Έχουν πετρώσει. Και εφόσον μιλάμε για Άγγλους και Ινδιάνους, είμαστε στην Αμερική φαντάζομαι. Βασικά στάνταρ. Τα πρώτα χρόνια που οι Ευρωπαίοι άρχισαν να φεύγουν, να ταξιδεύουν, να κάνουν απικίες και ιστορίες αλλού. Και εμφύλοι και πάει λέγοντας. Οπότε είμαστε σίγουρα στο παρελθόν, απλά δεν είμαστε τόσο πίσω στο παρελθόν. Είμαστε μερικούς αιώνες πίσω στο παρελθόν. Αιώνες. According to your prisoners, Spanish is... Τέλος πάντων λέει πως πρέπει να είναι έτοιμο πόλεμο για τυχόν επιθέσεις. Κι άλλος πετρωμένος. Αρχίζει να μην μ' αρέσει καθόλου αυτό. Γενικά το παιχνίδι, όλη η ατμόσφαιρα του παιχνιδιού απλά σου δίνει ένα μήνυμα. Έτσι, στο καρφώνι, στη μούρη σου. Θάνατος.
Η πρώτη υπόθεση νομίζω που έκανα στο βίντεο αυτή ήταν. Θάνατος. Η αλήθεια είναι πως δεν είδα τρέλερ από το παιχνίδι. Μόνο εικόνες τσεκάρα. Οπότε δεν ξέρω τι με περιμένει. Είδα σίγουρα, ξέρεις, τους υπότες και αυτά τα είδα. Οπότε ήξερα ότι θα έχει εχθρούς. Αλλά αυτά δεν είδα. Ποιες. Οκ. Τι ακριβώς υποτίθεται πως πρέπει να κάνω. Ω, εδώ μπαίνει η καμπάνα. Μπορώ να αγοράσω κάτι πρώτα. Όχι, δεν έχω χρήματα. Είμαι σίγουρος για ένα πράγμα. Δεν είναι καθόλου καλό το γεγονός πως ένας αόρατος πολιτής μου προσφέρει όπλα σε διάφορους πάγκους στο παιχνίδι. Γιατί αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Ενάντια σε τι, κανείς δεν ξέρει. Τσάμπα, τα κοιτάω. Προσπαθώ να πουλήσω τόση ώρα που μιλάω κάτι, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν μπορείς να πουλήσεις. Οπότε βαράμε την καμπάλα. Γαμώ! Τι στο πουτσο έγινε! Οκ. Όλα νέκρωσαν 10 φορές περισσότερο. Τι έγινε? Δεν μ' αρέσει καθόλου. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Φοράω και τα ακουστικά και με έχει γαμίσει ο ήχος. Οκ, παιδες, από ό,τι φαίνεται το game δεν θα είναι μόνο μυστήριου, αλλά θα είναι και τρόμου. Ετοιμαστείτε. Ξέθαψες ένα ανθρώπινο μάτι. Από ό,τι φαίνεται, κυρίες και κύριοι, θα φάμε πολύ πουτσο.